Όλο και περισσότεροι φαίνεται πως είναι εκείνοι που επιλέγουν τη διαμονή τους μέσω της πλατφόρμας Airbnb, ιδίως για την καλοκαιρινή τους ανάπαυλα, καθιστώντας τη νούμερο 1 επιλογή σε σχέση με άλλα καταλήμματα και ξενοδοχεία πανελλαδικά, αλλά ιδιαίτερως στην Κρήτη, η οποία έρχεται πρώτη στη λίστα. Η εξέλιξη αυτή έχει φέρει με τη σειρά της τα πάνω-κάτω στην αγορά ακινήτων, με τις τιμές, ιδίως στα μισθωμένα σπίτια, να εκτινάσσονται κατακόρυφα στα ύψη, καθιστώντας έτσι την εξέβρεση αξιοπρεπού στέγη σε μια λογική τιμή εξαιρετικά δύσκολη. Το φαινόμενο Airbnb ήρθε για να μείνει. Αρνητικά επηρεάζει το κομμάτι των μισθώσεων. Δηλαδή, επειδή όλα τα διαμερίσματα που προορίζονται για Airbnb, αυτά λείπουν από την πίτα των διαμερισμάτων που είναι προς μίσθωση. Αυτό σημαίνει ότι πολύ δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος διαμέρισμα σήμερα. Την ίδια στιγμή, πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να αγοράσουν ένα ακίνητο, καθώς αυτό είναι οικονομικά πιο συμφέρον για τους ίδιους σε μακροπρόθεσμη βάση, είτε εκμεταλλευόμενοι την συγκυρία του Airbnb για να φτιάξουν τα δικά τους καταλήμματα. Το φαινόμενο αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες, πολλούς μάλλον που θέλουν να αποκτήσουν σπίτι, να στεγάσουν την οικογένειά τους, να στρέφονται στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Πολλά διαμερίσματα λοιπόν παλιά, τα οποία ήταν στα αζήτητα, σήμερα πουλιούνται για να μετασκευαστούν για Airbnb. Στο πικ της τουριστικής σεζόν, Αύγουστο-Σεπτέμβριο, πρώτη έρχεται η Κρήτη όσο αφορά το χάρτη των κρατήσεων Airbnb στην Ελλάδα. Δεύτερη είναι η Αθήνα, ενώ τρίτη στη λίστα έρχεται η Κέρκυρα. Υπάρχουν αρκετοί που έχουν διαμερίσματα Airbnb, που το διάστημα που δεν λειτουργεί, δεν δουλεύει το Airbnb, που είναι από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο περίπου, Απρίλιο, τα δίδουν προς ενοικίαση, αλλά ζητούν όμως τον Απρίλιο να τα πάρουν πίσω, προκειμένου να τα βάλουν στις πλατφόρμες. Αυτό καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργεί στην αγορά. Όσον αφορά τον μήνα Αύγουστο, η κινητικότητα φέρνει την Κρήτη στην πρώτη θέση με 299.811 διανυκτερεύσεις, τη στιγμή που το 2019 είχαν ανέλθει στις 353.270 μπία. Το μήνα Σεπτέμβριο οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν στις 244.180 μπία, ενώ για την ίδια περίοδο του 2019 κατεγράφησαν στις 274.593. Έχει συμβάλει στο να ξαναπάρει μπρος η οικοδομική δραστηριότητα και να αρχίσουν ξανά οι εργολάβοι να κατασκευάζουν νέες οικοδομές, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα.